Κύριε Κασιώτη, με αφορμή την σημερινή διαμαρτυρία των φιλοζωικών οργανώσεων εδώ του νησιού μας, θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η θέση του Δήμου, μιας και σας επιρρύπτουν ευθύνες για μη προστασία των αδέσποτων ζώων. Ναι, κυρία Πολίτη, είδα το πρωί ότι είχαν έρθει για διαμαρτυρία κάποιοι εθελοντές και φιλοζωικά σωματεία, με τα οποία είμαστε σε συνεργασία. Από την πρώτη στιγμή που έχουμε εκλεγεί ως Δημοτική Αρχή, είμαστε σε συνεννόηση, συζητάμε, γνωρίζουμε τα προβλήματα και μου κάνει εντύπωση δηλαδή για αυτή τη διαμαρτυρία που έκαναν σήμερα. Γιατί πραγματικά οφείλω να ομολογήσω ότι με στεναχώρησε αυτή η κίνηση. Είμαστε η μόνη δημοτική αρχή, μην πω η πρώτη δημοτική αρχή που στα δεδομένα του νησιού μας ασχολήθηκε έμπρακτα με τα αδέσποτα ζώα. Έχει δείξει την ευαισθησία της με μια σειρά ενεργειών και προγραμμάτων που έχει δρομολογήσει. Και πραγματικά μένω έκπληκτη με αυτή τη διαδήλωση που είδα σήμερα. Και να σας υπενθυμίσω εδώ ότι είναι η μόνη δημοτική αρχή που ξεκίνησε να έχει την έγγραφη συμφωνία με το φιλοζωικό σωματείο Γκαζάχ, όπως προβλέπει ο νόμος. Γιατί ο νόμος προβλέπει ότι αν ο ίδιος ο Δήμος δεν διαθέτει καταφύγιο, προκειμένου να το δημιουργήσει, δηλαδή στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρι να δημιουργηθεί, μπορεί να κάνει έγγραφη συμφωνία με φιλοζωικό σωματείο. Mm-hmm. Το μοναδικό αδειοδοτημένο σωματείο πάνω στο νησί ήταν η Γκαζάχ και έχουμε προχωρήσει σε έγγραφη συμφωνία και βοηθάει στο βαθμό που μπορεί, με τις δυνατότητές του. Από την άλλη, έχουμε δρομολογήσει, έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για την κατασκευή καταφυγείου αδέσποτων ζώων. Ολοκλήρωσαν. Είναι στο Φυτώριο, στην περιοχή Φυτώριο. Mm. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μας έχουν ολοκληρώσει τις μελέτες κατασκευής του καταφυγείου. Να σας υπενθυμίσω ότι η χρηματοδότησή του προέρχεται από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι με το που εκλεγήκαμε Δημοτική Αρχή, βρήκαμε σε εξέλιξη ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που ήταν ήδη ανοιχτό από την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Υποβάλαμε αίτηση, πετύχαμε τη χρηματοδότηση και αμέσως ξεκίνησαν τα σχέδια για την κατασκευή του. Το καταλαβαίνω ότι έχουν περάσει ήδη 2 χρόνια, αλλά αυτές οι διαδικασίες δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία, μια χρονοβόρα μέχρι να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Άρα λοιπόν, προχωρήσαμε στην ίδρυση του καταφυγείου αδέσποτων ζώων. Εν τω μεταξύ, ξεκινήσαμε να μοιράζουμε ξηρά τροφή για να ενισχύσουμε τους εθελοντές και τα φιλοζωικά που σηκώνουν όλο το βάρος αυτά τα χρόνια και τους το αναγνωρίζω και τους έχω ευχαριστήσει πολλές φορές για αυτή τη βοήθεια που καταβάλουν. Φτιάξαμε τα ίσβες και ποτίστρες για την ευζωία των αδέσποτων ζώων και αν έχετε παρατηρήσει και στην είσοδο του Δημαρχείου μας έχουμε τοποθετήσει κάποιες από τις τα ίστρες που θα τοποθετηθούν σε ολόκληρο το νησί. Είναι έτοιμες, είναι στο εργοτάξιο τα ίστρες μας, απλά περιμένουμε λίγο τις καιρικές συνθήκες να βελτιωθούν για να τις τοποθετήσουμε. Και το βασικότερο απ' όλα, και ίσως και γι' αυτό μας κατηγορούν πιο πολύ, είναι για τις υπηρεσίες του κτηνίατρου. Να σας θυμίσω εδώ ότι τον προηγούμενο χρόνο το 2021 είχαμε βγάλει σε διαγωνιστική διαδικασία έναν διαγωνισμό για τις υπηρεσίες κτηνίατρου όπου θα προχωρούσαμε σε στηρώσεις, σε περιθάλψεις για να μειώσουμε τον αριθμό των αδέσποτων ζώων αλλά και την ευζωία γενικότερα. Όμως δυστυχώς ο διαγωνισμός αυτός βγήκε άγωνος. Που σημαίνει δηλαδή ότι κανένας κτηνίατρος από τους τοπικούς εδώ δεν πήρε μέρος στο διαγωνισμό. Άρα εκεί δεν είναι ευθύνη του Δήμου ότι καθυστέρησε. Άκουσα ότι κατηγορούμαστε σήμερα. Και τώρα, με το που έρθει η έγκριση του προϋπολογισμού, του καινούργιου προϋπολογισμού για το 2022, θα βγούμε σε επανάληψη του διαγωνισμού. Και μάλιστα και εγώ προσωπικά και οι ίδιοι και τα ίδια τα φιλοζωικά σωματεία ήρθαν σε επαφή με τους τοπικούς κτηνίατρους για να μπορέσουν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Αλλά για δικούς τους λόγους δεν πήραν μέρος. Σε ό,τι αφορά τα παραγωγικά ζώα, γιατί εκεί έχει γίνει λίγο ντόρος και με τις αγελάδες που έχουμε δει και οι εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας να είναι μόνοι τους και απροστάτευτες μέσα σε κακές καιρικές συνθήκες. Τι έχετε να πείτε σε αυτό, είναι η δική σας αρμοδιότητα του Δήμου? Ναι, κυρία Πολίτη, εδώ να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Τα παραγωγικά ζώα, η αγελάδα σε συγκεκριμένη περίπτωση, δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Ούτε να τις ελέγχει, ούτε να επιβάλλει κάποια πρόστιμα. Η ευθύνη του Δήμου έγκυται στη διαχείριση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων. Τι σημαίνει, αν δηλαδή μια αγελάδα βρεθεί σε ένα χώρο πέραν των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που έχει ένας κτηνοτρόφος και είναι ελεύθερη, μόνο εκεί έχει ο Δήμος την αρμοδιότητα να επιβάλλει πρόστιμο και να πάρει το ανεπιτήρητο ζώο. Όχι όμως για τα δεσποζόμονα. Αυτό είναι αρμοδιότητα μιας άλλης αρχής να τα ελέγχει και να επιβάλλει τα πρόστιμα που αναλογούν. Είναι της περιφέρειας. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται από την ελληνική αστυνομία με τη συνοδεία του κτηνίατρου της περιφέρειας και να επιβάλλονται πρόστιμα στις περιπτώσεις που πρέπει. Υπάρχει σύλλογος για αυτά τα ζώα? Δεν ξέρω. Λογικά
υπάρχει σύλλογος, αλλά εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες του Δήμου. Ότι στα δεσποζόμενα ζώα, τα δεσποζόμενα παραγωγικά ζώα, δεν έχει καμία ευθύνη ο Δήμος. Γιατί οι πολίτες το ρίχνουν το φταίξιμο πάνω στη δημοτική αρχή. Μα γι' αυτό ήθελα να το διευκρινίσουμε. Ο Δήμος εμπλέκεται μόνο για τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα. Οι αρμοδιότητες του φτάνουν εκεί. Άρα είναι ευθύνη μιας άλλης αρχής και το θεωρώ άδικο να κατηγορούμε τον Δήμο για κάτι που δεν το αναλογεί.